Πέρασε το κατόφλι της αστυνομίας μη μπορώντα να πιστέψει πως έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και μάλιστα με μία από τις πλέον συνηθισμένες μεθόδους εκείνης της δίθεν επιστροφής χρημάτων. Περιέγραψε ωστόσο πως ο απαταιώνα που υποδίθηκε τον υπάλληλο της ΔΕΗ είχε τέτοια πειθό που κατάφερε να την οδηγήσει σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης και με την τηλεφωνική τους επικοινωνία να συνεχίζεται αδιάκοπα χωρίς καλά-καλά να καταλάβει πώς έπεσε στην παγίδα του και είδε το λογαριασμό της να μειώνεται κατά 3.000 ευρώ. Ε, σίγουρα οτιδήποτε γίνεται, ακόμα και η κουβέντα που κάνουμε αυτή τη στιγμή, όλο και κάποιον θα αφυπνήσει. Και είναι σημαντικό ο καθένας, στον κύκλο τον οποίο βρίσκεται, να κάνει μια τέτοια κουβέντα. Διότι έτσι βοηθάμε στο να ε, ενεργοποιούμε το αισθητήριο των ανθρώπων και να ψηλιάζεται γιατί αυτό που γίνεται ε, μπορεί να χτυπήσει τη δική του πόρτα. Μετά το πρώτο σοκ, η 63χρονη Ρεθιμιώτης ακατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Είναι ένα από τα πολλά που καταγράφονται και σε επίπεδο κρίτης παρά τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις και συστάσεις. Και αν τα κόλπα λίγο πολύ είναι πλέον γνωστά, όσοι έπεσαν στα δίχτυα του εξηγούν πω είναι τόσο καλοσχεδιασμένα που ακόμη και υποψιασμένοι οι υποψιασμένοι πολίτε από τη μια στιγμή στην άλλη, εύκολα μετατρέπονται σε θύματα. Το καλύτερο είναι που πρέπει να, να υπάρχει ενημέρωση προληπτικά. Δηλαδή, να μην αφήσουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Και που τα λένε αυτοί όμω να προσέχομαι. Δεν το. Τίμα εξαπάτηση αλλά με ένα πιο πατροπαράδοτο τρόπο έπεσε και μια 80χρονη στο μακρύ γυαλό. Άνοιξε το σπίτι τη ένα ζευγάρι πλανόδιων πολιτών με ειδιπρικό και ένδυση και εκείνοι κατάφεραν με τη μέθοδο τη απασχόληση να βάλουν χέρι στο κομπόδεμά τη ύψου 3.000 ευρώ. Ευτυχώ η ηλικιωμένη τσέκαρε νωρί τι οικονομίε τη και εγκαίρω ειδοποίησε την αστυνομία που του εντόπισε. Το ποσό επεστράφη στην κατοχό του ενώ το ζευγάρι των Ρωμά πλήρωσε ακριβά την κλοπή, καθώ πέρα από τι δικαστικέ περιπέτειες το όχημα και μαζί όλο το εμπόρευμά του κατασχέθηκε, ενώ του επιβλήθηκαν και τα αντίστοιχα πρόστιμα άσκηση πλανόδιου εμπορίου.